Θέματα, ξεκινάει η αποστολή της Εθνικής για την Ρουμανία. Σχόλιο, έναν γενικό απολογισμό της προετοιμασίας. Εντάξει, η προετοιμασία είναι πολύ μεγάλη. Κάναμε και αρκετά φιλικά με πάρα πολύ δύσκολες ομάδες. Εκεί αποκαλυφθήκαν όλες μας οι αδυναμίες και ίσως αυτό ήταν το θετικό, γιατί βέβαια χάσαμε και κάποια παιχνίδια με αρκετά μεγάλες διαφορές, όπου μέχρι να συνέλθουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε, πέρασε αρκετή ώρα και ήδη είχαν χτίσει μια μεγάλη διαφορά αντίπαλοι μας. Όμως, όπως είπα, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν κρύψαμε τις αδυναμίες μας, δεν τις βάλαμε κατά το χαλί, τις αποκαλύψαμε, μάθαμε ποιες είναι και τώρα πλέον αυτό που μένει είναι να πούμε καλά το μάθημά μας την ώρα του διαγωνίσματος, δηλαδή την ώρα των αγώνων να παίξουμε όπως πρέπει να παίξουμε. Από τα φιλικά προετοιμασίας, τι κρατήσατε θετικά και αρνητικά εν ώψη της διοργάνωσης? Πάντα στα φιλικά προετοιμασίας δεν τα κάνεις για να κερδίζεις απαραίτητα, απλά τα κάνεις για να βλέπεις ποια σχήματα ταιριάζουν, κατά πόσο μπορούν, γιατί μπορεί οι παίκτες να είναι ίδιες, αλλά χρονιά με χρονιά αλλάζουν και οι συνήθειές τους και πολλές φορές η φυσική κατάσταση, ακόμα και η σχέση μεταξύ τους. Κάποια μας βγήκανε σχήματα, κάποια σχήματα δεν μας βγήκανε. Όπως είπα, το πιο σημαντικό είναι ακόμα και στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις να ξέρεις, να ξεχωρίζεις η ποια λεπτομέρεια είναι αυτή που σε έφτασε μέχρι το καλό αποτέλεσμα και ποιες λεπτομέρειες είναι αυτές που δεν έκανες καλά για να κάνεις αυτό που πρέπει. Άρα νομίζω εμείς δουλέψαμε πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα και νομίζω ότι θα πάμε όπως έχουμε μάθει πλέον το μάθημά μας. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την Εθνική? Δεν ξέρω ακόμα, τι να σου πω. Κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ευρωμπάσκετ. Όλες οι ομάδες παρουσιάζονται πολύ δυνατές, πιο δυνατές από κάθε άλλη φορά. Όλες σχεδόν οι ομάδες έχουν και μία Αμερικάνα παίκτρια στο ρόστερ τους. Κάτι εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε με Έλληνο Αμερικάνο, όχι γιατί άλλες χώρες απλά επιλέγουν μία παίκτρια επίπεδου NBA και της δίνουν διαβατήριο. Δεν έχει σημασία όμως, εμείς δεν ξέρουμε και τι κάνουν οι άλλοι και δεν, με την έννοια ότι δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε καλά αυτά που ξέρουμε. Πιστεύουμε πάρα πολύ στον εαυτό μας, πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε πάρα πολύ καλή χημεία όσον αφορά τη σχέση μας και την πίστη. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα μας βγει αγώνα με αγώνα. Και κάτι ακόμα. Το μεγάλο όπλο αυτής της ομάδας ποιο είναι? Το μεγάλο όπλο αυτής της ομάδας είναι το IQ. Αυτής της ομάδας. Ξέρουν πάρα πολύ μπάσκετ τα κορίτσια, ξέρουν πάρα πολύ καλή τακτική. Τους λέμε 2-3 πράγματα και αμέσως τα έχουν πιάσει. Ήδη τα έχουν δουλέψει και στις ομάδες τους, με Έλληνες προπονητές. Και είναι ίσως αυτό το πιο μεγάλο όπλο τους. Φυσικά θα βάζα στο πλάι κάτι που πάντα αυτή η ομάδα βγάζει, ένα πολύ μεγάλο πόθημα καρδιάς μέσα στο γήπεδο.